Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας από το Check Tech Now και θα ήθελα να σας πω τις πρώτες εντυπώσεις που είχα από το πληκτρολόγιο K230 της Logitech. Εχθές το κάναμε unboxing, εχθές έφτασε και το δοκιμάσαμε λίγο να δούμε πώς δουλεύει και πώς ανταποκρίνεται. Θα σας πω πρώτα λίγο τις πρώτες εντυπώσεις κατασκευαστικά και μετά πώς συμπεριφέρθηκε στον υπολογιστή, γιατί είχαμε κάποια θεματάκια και θα ήθελα να τα αναλύσω. Λοιπόν, κατασκευαστικά το πληκτρολόγιο μου άρεσε αρκετά, αλλά εντόπισα κάποια θεματάκια, τα οποία δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά σίγουρα είναι κάποια πραγματάκια που πρέπει να επισημάνουμε. Πρώτα απ' όλο, ας ξεκινήσουμε από το πώς στέκεται το πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο, έτσι όπως το έχω από το πλάι, έχει μια φυσική κλίση προς τα μπροστά. Κάτι το οποίο σε κάποιους μπορεί να μην είναι μεγάλο θέμα, αλλά σε κάποιους όπως εγώ που έχω συνηθίσει διαφορετικά, μου φαίνεται ότι όλο το πληκτρολόγιο γίνει προς τα μπροστά. Οπότε κατά με μπορεί να δουλέψει μόνο όταν υπάρχει συνανάκριση, δηλαδή όταν σηκώσουμε τα ποδαράκια του στη δεύτερη θέση και υπάρχει μια φυσική κλίση προς τα εμένα. Οπότε έτσι μπορεί να δουλευτεί πάρα πολύ καλά και πολύ άνετα το πληκτρολόγιο. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι επειδή χρησιμοποιώ μηχανικό πληκτρολόγιο εδώ και αρκετό καιρό, σχεδόν ένα χρόνο, χρησιμοποιώ RestPalm, κάτι το οποίο μου βολεύει πολύ. Όταν δοκίμασα να χρησιμοποιήσω το RestPalm που είχα, το οποίο είναι αρκετά ψηλό, από τη μία μου φάνηκε αρκετά χρήσιμο, αλλά ήταν αρκετά άβολο γιατί ήταν πιο ψηλό από το πληκτρολόγιο, καθώς σε ανάκληση το πληκτρολόγιο είναι πιο χαμηλό από ότι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, οπότε αν χρησιμοποιείτε χοντρού τύπου RestPalm όπως αυτό εδώ το οποίο έχω αγοράσει από το πλαίσιο πριν από ένα χρόνο περίπου, δεν θα σας βολέψει και πάρα πολύ. Οπότε είναι προτιμότερο να πάτε το RestPalm στην άκρη και να το δουλέψετε απλά όπως το δουλεύετε όλα τα άλλα πληκτρολόγια σας. Δεύτερο κατασκευαστικό κομμάτι, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, τα άλλα ήταν καθαρά εργονομικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αν μπορείτε να δείτε, είναι αυτό εδώ. Είναι το μικρό shift key. Προσωπικά, επειδή γράφω πάρα πολλές φορές και μιλάω με το Skype, γράφω μέσω Skype και με άτομα στην Ελλάδα και με άτομα στο εξωτερικό, οπότε χρειάζεται να αλλάζω συνέχεια γλώσσα. Και το alt και shift, δηλαδή η αλλαγή της γλώσσας για μένα, είναι μονοτονία πλέον. Αυτό εδώ το μικροσκοπικό shift είναι τελείως άβολο. Δηλαδή πολλές φορές μπερδεύτηκα και πήγα να πατήσω το Windows key και εδώ πέρα που βλέπουμε ότι έχουμε τις κάθετες μπάρες και το σύμβολο του μικρότερου μεγαλύτερου, τα οποία θα πρέπει κανονικά να είναι από την άλλη πλευρά. Κατ' εμέ αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως σε λάτωμα του πληκτρολογίου. Βέβαια πάλι είναι μια συνήθεια, αλλά αν έχετε συνηθίσει με ένα μεγάλο shift key, θα σας φανεί πάρα πολύ δύσκολο, γιατί περιορίζεται σε ένα μικρό μικροσκοπικό κουμπάκι, ίσως είναι πιο μικρό από τα κανονικά πλήκτρα του shift, εδώ πέρα του υπόλοιπου πληκτρολογίου, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αλλαγή μεταξύ των γλωσσών, μεταξύ ελληνικών και αγγλικών. Κατ' εμένα είναι ένα από τα πιο μεγάλα, ίσως το πιο μεγάλο πράγμα που δεν μου άρεσε τόσο αυτό το πληκτρολόγιο, αλλά βέβαια είναι η χυσία που πρέπει να κάνετε για να έχετε τόσο μικρό και compact μέγεθος, πακτωμένο μέγεθος. Επίσης ένα άλλο που, το οποίο τόνισα και χθες, αλλά σήμερα θέλω να το πω πιο κρυπταμένα, είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε το δεξί shift με το ερωτηματικό, επειδή πολλές φορές γράφουμε, ας πούμε, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, χρησιμοποιούμε το ερωτηματικό με το shift, είναι πάρα πολύ βολικό. Αυτό το shift, ναι. Αυτό το shift, όχι. Εδώ είναι το enter. Το enter είναι και αυτό στριμωγμένο σε μία γωνίτσα. Ναι, μεν είναι πιο πλατή προς τα πάνω, αλλά είναι τελείως άβολο, γιατί είναι στην άλλη άκρη του πληκτρολογίου σε μία γωνίτσα και εμποδίζει τη φυσική ροή, γιατί συνήθως έτσι όπως γράφουμε, τα δάχτυλά μας πολλές φορές από συνήθεια πάνε μόνο τους. Εμένα λοιπόν τα δάχτυλά μου, ενώ το υπόλοιπο πληκτρολόγιο έχει πάρα πολύ καλή αίσθηση, είναι σχεδόν σαν να γράψεις σε λάπτοπ και γι' αυτό αγάπησα τα λάπτοπ, γιατί είχαμε ωραία πληκτρολόγια. Πάω να πατήσω το Enter και κατά λάθος το δάχτυλό μου, το μικρό μου το δαχτυλάκι, πατάει είτε τον τόνο, είτε την άλλη κάθετη μπάρα. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε δύο κάθετες μπάρες. Το οποίο είναι κάτι εντελώς χαζό και περιττό. Βλέπετε αυτό εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο σύμβολο με αυτό εδώ, αν εξαιρέσει το μεγαλύτερο μικρότερο. Και το οποίο έκοψε το Enter. Οπότε, αν πας να γράψεις, το μικρό σου δαχτυλάκι που έχει συνηθίσει να πατάει το Enter πολλές φορές, χτυπάει κατά λάθος στην κάθετη μπάρα. Κατά τα άλλα, το πληκτρολόγιο αφήνει μια πολύ καλή και ευχάριστη αίσθηση εξαιτίας του χαμηλού προφίλ που έχουν τα πλήκτρα. Αν δείτε εδώ, τα πλήκτρα είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι ακριβώς όπως τα πλήκτρα των περισσότερων λάπτοπ που έχουν περισσότεροι από εμάς. Εγώ βέβαια έχω πολλά χρόνια που χρησιμοποιήσω λάπτοπ, αλλά τα λάπτοπ μου είχαν όταν χρησιμοποιούσα λάπτοπ ακριβώς την ίδια αίσθηση. Αυτό που με ικανοποίησε ιδιαίτερα ήταν το numpad.
full μέγεθος, ίσως πολύ μεγαλύτερο από το κανονικού υπόλοιπου πληκτρολογίου. Όσοι το χρησιμοποιείτε θα το λατρέψετε. Τώρα πάμε στα σημαντικά του λογισμικού. Εντόπισα, επειδή εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ Windows 8, ένα μεγάλο μειονέκτημα. Στα Windows 8 με το που το σύνδεσα, μου αποδιοργάνωσε τα πληκτρολόγια εντελώς. Δεν μπορούσα να γράψω. Δηλαδή, σύνδεσα το δέκτη μου, το receiver εδώ πέρα, με τον οποίο είναι μια ειδική πατέντα, με το Unify της Logitech, και μπορείς να συνδέσεις μέχρι 6 πληκτρολόγια ή 6 ποντίκια. Είναι κάτι το οποίο θα το σχολιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ήταν ότι βάζοντας αυτό και συνδέοντας το πληκτρολόγιο, ενώ προσπάθησα να γράψω κατευθείαν, θα έπρεπε να το αναγνωρίζει σχεδόν κατευθείαν, δεν μπόρεσα να γράψω τίποτα. Πατούσα, ας πούμε, για παράδειγμα το S και μου πατούσε την εντολή Control Save. Πατούσα κάτι άλλο και μου έβγαζε μόνο γράμματα που τον έβγαζε. Δηλαδή στα Windows 8 δεν, η πρώτη επαφή ήταν απέσια. Κατέβασα το λογισμικό. Κατέβασα με το που βάλεις το δίκτυο, ψάχνει αυτόματα μόνο του να σου εντοπίσει το τι λογισμικό χρησιμοποιεί. Η Logitech έχει το καλό ότι έχει πολύ καλό λογισμικό και κατεβαίνει αυτόματα. Στα Windows 8 δεν ήταν τόσο αυτόματα, επειδή είχα ένα παλαιότερο ποντίκι της Logitech και χρησιμοποιούσα, είχα εγκατεστημένο το λογισμικό, το άνοιξα και μέσα αυτό έκανα το update, το οποίο μου κατέβασε για το πληκτρολόγιο. Βάζω το update, βάζω το λογισμικό για το πληκτρολόγιο με τους drivers και πάλι δεν δούλεψε. Δηλαδή στα Windows 8 είναι μια αποτυχία κατά με. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει να δουλέψει, αλλά σαν πρώτη επαφή, σαν πρώτη χρήση με το που το σύνδεσα σε Windows 8 δεν δούλεψε. Με το που το βγάζω από το Windows 8, θέλησα να βάλω το δικό μου πληκτρολόγιο, το μηχανικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιώ, το συνδέω, μου έβγαζε και αυτό τα ίδια πράγματα. Οπότε συμπεραίνω ότι μου αποδιοργάνωσε παντελώς το πώς αναγνωρίζει το λειτουργικό τα πληκτρολόγια. Επειδή όμως έπρεπε να το δοκιμάσω, γιατί κάποιοι με ρώτησαν, μου ζήτησαν μάλλον να κάνω μια παρουσίαση του πληκτρολογίου. Το δοκίμασα σε Windows 7, ο αδερφός μου χρησιμοποιεί Windows 7. Το σύνδεσα, έκανε λίγη ώρα, άργησε να μου κατεβάσει τους drivers. Τα Windows 7 έχουν το καλό ότι οι drivers κατεβαίνουν να κατευθείαν κάνει το σκανάρισμα. Μου τους βρήκε χωρίς να κάνω εγώ κάτι. Είναι μεγαλύτερο, κατά με μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των 8. Χωρίς να κάνω κάτι, μου έβγαλε τους drivers. Περίμενα λίγη ώρα μέχρι να κατεβούν όλοι, να ρυθμιστούν όλα στην εντέλεια. Και μετά που έκανε την εγκατάσταση, το πληκτρολόγιο δούλεψε κανονικά. Δηλαδή, όσοι έχετε Windows 7 και θέλετε να το πάρετε, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτό εδώ ίσως είναι το μεγαλύτερο του μειονέκτημα. Επειδή εγώ, όπως προείπα, το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά Alt και Shift, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Αν και έχω μεγάλα δάχτυλα, μεγάλα χέρια και μου είναι εύκολο να τα πατάω, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο εύκολο λόγω της συνήθειας. Έχω συνηθίσει να είναι λίγο διαφορετική το πώς είναι το πληκτρολόγιο. Και μετά είναι και το Enter. Βέβαια είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Δεν είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Όχι, είναι θέμα συνήθειας. Οπότε, όσοι έχετε Windows 7, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Στα 14 ευρώ μπορείτε να το βρείτε και συν 1 πλην 2 ευρώ πιο φθηνά, ανάλογα με το κατάστημα που θα το πετύχετε. Οι μπαταρίες του κρατάνε 2 χρόνια, δηλαδή με αυτές τις αλφα-αλφα-αλφα μπαταρίες θα βγάλω περίπου 2 χρόνια, πολύ σημαντικό. Καλυμματάκι για να μην βαριέστε, σε 3 χρώματα μόβ, μπλε και γκρι, όπως έδειξα και στο unboxing, και να γνωρίζετε αυτόματα. Όσοι έχετε Windows 8, αποφύγετε το. Προτιμήστε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν διορθώνετε, αλλά σίγουρα θέλει περιττό κόπο και πολλοί από εσάς, όσοι δεν έχετε τη διάθεση και το χρόνο να το ψάξετε, θα απογοητευτείτε και θα θεωρείτε ότι δώσετε τζάπα έστω και 14 ευρώ ότι πήγαν χαμένα. Γι' αυτό όσοι έχετε Windows 7 προτιμήστε το. Είναι πολύ καλή επιλογή, πάρα πολύ καλή αίσθηση. Είναι σαν να γράφεις κανονικά σέλα αυτό κανονικά. Θα το αγαπήσετε, είναι πάρα πολύ εύχριστο. Και συνήθως σας είπα ότι στην αρχή μόνο στη στάση ανάκλησης, δηλαδή με τα ποταράκια ανοιχτά. Θα σας φανεί πάρα πολύ δύσκολο να γράψετε όταν είναι στη φυσιολογική του στάση γέρνοντας μπροστά μπροστά. Οπότε, το προτείνω ανεπιφύλακτα, αλλά μόνο για τους χρήστες με Windows 7. Όσοι έχετε Windows 8, προτιμήστε κάτι άλλο. Ήμουν ο Κώστας, ήταν το Check Tech Now και ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η παρουσίαση του πληκτρολογίου. Σας ευχαριστώ.